Σε κατάσταση συναγερμού βρέθηκε το πρωί της Κυριακής η πυροσβεστική υπηρεσία των Χανίων που έδωσε μάχη για να εμποδίσει την επέκταση μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στο κέντρο της πόλης σε χώρο καφετέριας στην οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη. Οι πληροφορίες μιλούν ότι το κατάστημα λειτουργεί, απλά ο χρόνος που εκδηλώθηκε η φωτιά ήταν κλειστό. Ήταν εκτός ωραρίου του, ας πούμε. Η φωτιά που έγινε αντιληπτή λίγο μετά τις 10 το πρωί εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται καταστήματα και καφετέρια. Με αφετηρία, όπως όλα δείχνουν, την ξύλινη σκεπή, η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρη την καφετέρια, ενώ ο πυκνός καπνός που απλώθηκε στο κέντρο της πόλης των Χανίων προκάλεσε αναστάτωση. Ήταν δύσκολη πυρκαγιά λόγω του ότι η οροφή του κτηρίου ήταν ξύλινη, κεραμιδοσκεπή. Όμως έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή και γι' αυτό το λόγο κατορθώσαμε να την περιορίσουμε την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο χώρο. Η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους διεκόπη για να διευκολυνθεί η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ πολλοί κόσμος συγκεντρώθηκε παρακολουθώντας τις προσπάθειες που έγιναν. Ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς ήταν μεγάλος, καθώς οι πυροσβέστες δεν είχαν δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στον πρώτο όροφο του κτηρίου, καθώς δεν έχουν στη διάθεσή τους κλιμακοφόρο όχημα. Μία ομάδα πυροσβεστών κατάφερε με τη χρήση σκάλας να ανέλθει στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, ρίχνοντας από εκεί νερό. Άλλοι πυροσβέστες, αψηφώντας τον κίνδυνο, έσπασαν την πόρτα του καταστήματος και πέρασαν στο εσωτερικό της καφετέριας. Στο σημείο επιχειρούσαν για πάνω από μία ώρα 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια ώστε η φωτιά να μην προλάβει να επεκταθεί στα παρακείμενα κτίρια και το ισόγειο που στεγάζεται κατάστημα. Αυτή τη στιγμή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις. Η καταστροφή στο χώρο της καφετέριας είναι ολοκληρωτική, καθώς όλος ο εξοπλισμός έχει μετατραπεί σε στάχτη. Η προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη από την πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων. Ό,τι γνωρίζουμε, οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για ολική καταστροφή του καταστήματος.